Τώρα θα έχω και μπαλά. Yeah. Έχει μπαλά, έφυγε. Τι? Έχει και μπαλά. Έχω. Έφυγε μπαλά, ρε, από εδώ. Εντάξει. Φυσάει πάρα πολύ. Άστα να πάνε. Τι όμορφη έκπληξη που θα σημαίνει το μάτι. Έχουμε χάσει κι εμείς πολλά απ' έξω, έχετε χάσει κι εσείς πολλά εδώ πέρα μέσα. Αν δεν έχουμε χάσει τόσο πολλά έξω. Δεν είναι αυτό. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να το σκέφτεσαι αυτό, γιατί ζήσε το τώρα. Άσε το τι έχεις χάσει. Δεν έχεις χάσει κάτι γιατί δεν είσαι εκεί έξω για να το χάσεις, κατάλαβες. Δηλαδή θα στα πούνε μετά, ναι, εντάξει. Ζήσε το τώρα. Ζήσε αυτό που κάνεις τώρα και όταν βγεις έξω θα ζήσεις και το έξω. Έχεις δίκιο. Είναι αυτό που λέγαμε. Δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε το έξω. Μας επηρεάζει. Ξέρεις την τώρα που είναι κοντά. Το ψιλοσκέφτεσαι, ξέρεις, πλησιάζει. Ναι, αλλά μη σκέφτεσαι το τι γίνεται. Και το άλλο που σκέφτομαι είναι το ότι θα βγω από εδώ πέρα μέσα με την Αγγελίδα. Έχω περάσει τόσο όμορφα εδώ πέρα μέσα με την Αγγελίδα. Θέλω να περάσουμε το ίδιο καλά και να είμαστε έτσι το ίδιο όμορφα και έξω. Μακάρι. Αυτό θέλω. Αυτό είναι που με φοβίζει. Απλά ξέρεις ότι το έξω είναι δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο από εδώ, γιατί εδώ δεν έχετε να κάνετε, οπότε είστε όλη μέρα μαζί. Σίγουρα. Το έξω είναι δύσκολο, γιατί έχεις εσύ τη ζωή σου, αυτή τη ζωή τους, οπότε... Κάπως, πρέπει να συνδυάζουμε τις ζωές μας. Αυτό. Καλά, προφανώς. Γι' αυτό θέλω να πω ότι θα είναι πιο δύσκολο. Καλά, ναι. Θα πρέπει να το βρείτε λίγο. Θα το βρούμε. Εντάξει, πρώτος καιρός θα είναι σίγουρα λίγο πιο δύσκολος, αλλά θέλω να είναι... Δηλαδή αυτό, έχω δεθεί πολύ με την Αγγελίτα για να σπάσει. Απλά θέλω να είναι το ίδιο με έξω. Αυτό. Αυτό είναι που με φοβίζει, καταλαβαίνεις. Γιατί είναι μια τόσο ωραία εμπειρία, με τόσο έντονα συναισθήματα. Και έχω τον άνθρωπο δίπλα μου, γιατί θα τον έχω μέχρι την τελευταία μέρα που θα είμαστε εδώ πέρα μέσα. Τι νιώθεις για την Αγγελίδα? Πολλά. Είσαι ερωτευμένος ή την αγαπάς? Πολλά. Τώρα μου απαντήσεις αυτό το ένα ή το άλλο. Και θα σου πω και εγώ την απάντησή μου πάνω με βάση την απάντηση που θα δώσω. Και τα δύο. Καλό αυτό. Κάποια στιγμή μου είχε πει η μάνα μου. Δεν αξίζει να παντρευτείς τον άνθρωπο που αγαπάς. Πρέπει να παντρευτείς τον άνθρωπο που είσαι ερωτευμένος. Τα δύο. Δηλαδή, αν κάποιον τον αγαπάς και με κάποιον είσαι ερωτευμένος, το ερωτευμένος είναι πολύ πιο δυνατό συνέστημα από την αγάπη. Γιατί η αγάπη μπορεί να είναι και φιλική και να το καταλάβεις στην πορεία. Ενώ ο έρωτας είναι έρωτας. Και τα δύο. Αλήθεια και τα δύο. Είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί της. Το πιστεύω. Και θέλω αυτό. Είναι το μόνο πράγμα που με φοβίζει. Δεν με φοβίζει το αν θα πάρω 100.000 ευρώ. Το μόνο που δεν θα μπορέσω να αντιμετωπίσω αν μου συμβεί, θεωρώ, είναι το να γίνει κάτι και να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Αυτό δεν θα μπορούσα να αντιμετωπίσω. Και αυτό μπορείς να το αντιμετωπίσεις, ξέρεις γιατί. Σίγουρα, αλλά. Θα σου πω γιατί. Γιατί θέλω. Είσαι 23 χρονών. Δεν θέλω όμως. Είναι 25 χρονών. Είστε νέοι ακόμα και για να χωρίσουν οι δρόμοι σας σημαίνει ότι τελικά στο έξω δεν ταιριάζεται. Σίγουρα. Αλλά ταιριάσαμε στο μέσα, ναι, δηλαδή δεν μπορούμε να ταιριάσουμε στο έξω. Οποιαδήποτε και ήταν τα συναισθήματά σας και θα παραμείνουν να είναι, δεν ταιριάζεται, δεν μπορούσατε να τα βρείτε. Δεν γίνεται, ίσως, αυτό δηλαδή, θα σου πω το άλλο, ίσως να χωρίσετε, αλλά άμα είναι τόσο δυνατά τα συναισθήματά σας, ίσως στο μέλλον η μοίρα να σας ξαναφέρει κοντά, κατάλαβες. Μπορεί, αλλά αυτό δεν θέλω να χωρίσω μαζί της. Καλά, αυτό θα δείξει έξω. Σίγουρα, δεν αλλά σου λέω. Δεν ξέρεις ούτε εσύ, ούτε αυτή, ούτε εγώ, ούτε κανένας. Αλλά σου λέω τώρα ότι αφού ζήσαμε αυτό εδώ πέρα μέσα, που είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εμπειρία, γιατί την ξέρουμε όλοι ότι είναι μια δύσκολη εμπειρία, και το ζήσαμε έτσι όπως το ζήσαμε και είμαστε μαζί, δεν έχουμε βαρεθεί κανένας ο ένας τον άλλο, είμαστε ερωτευμένοι μέχρι και την τελευταία μέρα. Γιατί να μην μπορέσουμε να το κάνουμε και έξω? Τι πιο δύσκολο θα είναι έξω από εδώ πέρα μέσα? Που είναι, εδώ πέρα μέσα είναι πολύ ζώρικο. Αυτό σου λέω, είναι πολύ ζώρικο. Αν συμβιβαστείτε και οι δύο και κάνει κάποιες φορές εσύ ένα βήμα πίσω, κάποιες φορές αυτή ένα βήμα πίσω. Δεν έχεις δει και τις φορές που τσακωνόμαστε, τα βρίσκουμε. Δηλαδή, μπαμ, μπαμ. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, δεν είναι, κάνουμε βήμα πίσω. Και σεβαστείτε ο ένας τα θέλω του άλλου και κάνετε ένα βήμα πίσω. Καλά, και προφανώς. Οι δύο σε κάποιες περιπτώσεις πιστεύω να τα βρείτε. Προφανώς. Αυτό. Όλα καλά θα πάνε. Έχω καλά vibe. Και τώρα που ήρθατε και εσείς ήταν το καλύτερο σημάδι από όλα.